Σταύλα Αγής Κώστας λέγομαι, είμαι μέλος της πρωτοβουλίας ενάντια στην εχώρηση του αεροδρομίου. Σήμερα ήρθαμε στην Αλφα Μπανκ εδώ για διαμαρτυρία, διότι επιβεβαιώνονται τα όσα έχουμε αναφέρει τόσο καιρό για το θέμα της εχώρησης του αεροδρομίου. Έρχεται ένας επενδυτής με αποσιοποιητικά να επενδύσει εδώ και θα δανειστεί στο 1/3 του ποσού θα δανειστεί από ελληνική τράπεζα. Η ελληνική τράπεζα αυτή έχει ανακεφαλαιοποιηθεί από τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών και αντί να έρθει επένδυση από έξω χρησιμοποιούν τα δικά μας χρήματα για να εκποιηθεί δημόσιες υποδομές. Θα πρέπει να επισημάνουμε επίσης και ότι τα χρήματα αυτά τα 380 εκατομμύρια που δίνονται από αυτή την τράπεζα δίνονται από μια τράπεζα η οποία στον ισολογισμό της, στον πρόσφατο, τον τελευταίο ετήσιο ισολογισμό έχει ζημιές, άρα θα υπάρχει μια πίεση κεφαλιακή και διερωτόμαστε ποια ελληνική επιχείρηση θα μπορεί να δανειοδοτηθεί όταν θα λείπει αυτό το κεφάλαιο από την τράπεζα τη συγκεκριμένη. Όλο δηλαδή το ποσό απορροφείται στη συγκεκριμένη βοήθεια του επενδυτή από τον οποίο περίμεναν κάποιοι να φέρει χρήματα στην πόλη. Κύριε Σταυρουλάκη, το ποσό αυτό δεν θα αποδοθεί εν τόκος από τους επενδυτές στην τράπεζα σε ένα βάθος χρόνου, άρα τα χρήματα δεν είναι διασφαλισμένα και μάλιστα εν τόκος. Κοιτάξτε, για τη διασφάλιση εγώ θα έρθω να σας επιβεβαιώσω κι εγώ ίδιος. Όταν μια τράπεζα δανείζει είναι η πώλησή της. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι σε μια τοπική κοινωνία, οι οποίες οι επιχειρήσεις γνωρίζετε πολύ καλά τι περνάνε, έρχεται και δεσμεύεται ένα τεράστιο ποσό για να βοηθηθεί όχι η τοπική επιχείρηση, αλλά ένας ξένος επενδυτής. Και στην ουσία όλο το σχέδιο τι ήταν, οι επενδυτές να έρθουν να φέρουν χρήματα υποτίθεται στην τοπική κοινωνία για να μπορεί να βοηθηθεί και γίνεται το ανάποδο. Είναι η μητρική Φράμπορτ που είναι κατά 60% γερμανικό κράτος, μην μπούμε σε λεπτομέρειες, και ένα κομμάτι έχει ο Κοπελούζος και τα υπόλοιπα είναι κάποια φαντς που δεν ξέρουμε ποιοι ακριβώς είναι πίσω.